Αγαπημένο Πρόεδρε, αγαπημένο Νίκο, σήμερα είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα, αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς σε υποδέχομαι σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι τόσο οικείος, για τελευταία φορά με την ιδιότητά σου ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω από καρδιάς και πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, αλλά και του ελληνισμού συνολικά, να σε ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες που προσέφερες στην πατρίδα. 10 χρόνια Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήρθες τα πράγματα εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Το γνωρίζουμε καλά εξάλλου, διότι και εμείς περάσαμε αντίστοιχες, ενδεχομένως και βαρύτερες περιπτώσεις από εσάς. Κατάφερες όμως όχι μόνο να αναρθώσεις την οικονομία, αλλά και να προχωρήσεις συνολικά την πατρίδα σου σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι έχεις κάθε λόγο να είσαι υπερήφανος για αυτό. Δυστυχώς παραμένουν ζητήματα τα οποία δεν κατάφερες και δεν καταφέρατε να λύσουμε, με σημαντικότερο το μεγάλο, τη μεγάλη εθνική πληγή του κυπριακού προβλήματος. Γνωρίζω όμως ότι και ως τέος Πρόεδρος πια της Δημοκρατίας, όταν με το καλό να βοηθεί η θητεία σου, η καρδιά σου θα είναι πάντα εκεί. Στο πώς θα πετύχουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, ένας στόχος, ένας σκοπός για τον οποίο αγωνίστηκες καθόλου σου στην σταδιοδρομία και πριν γίνεις Πρόεδρος, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μέσα στην καρδιά σου για πάντα. Και πάλι, καλώς ήλθες. Είμαι σίγουρος ότι θα σε υποδεχθώ σε αυτό το γραφείο πολλές φορές ακόμα με την ιδιότητα πια όχι απλά του τέος Πρόεδρου, αλλά ενός προσωπικού φίλου και σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Κυριάκο μου, φίλε Πρωθυπουργέ, Κυριάκο μου, έτσι μάθαμε να μιλούμε μεταξύ μας. Είναι και για μένα ειλικρινά μια στιγμή τρομερά ευαίσθητη, γιατί πλησιάζει το τέλος μιας πολιτικής διαδρομής που κράτησε 43 τόσα χρόνια με το επιστέγασμα της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω είναι την ευγνωμοσύνη του κυπριακού ελληνισμού, του ιδίου προσωπικά, προς την κυβέρνηση, προς την δική σου κυβέρνηση, Κυριάκο μου, αλλά και προς τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί μέσα από τη στενή συνεργασία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και νομίζω αντιμετωπίσαμε αρκετούς κινδύνους από τον τουρκικό αναθεωρητισμό και μέσα από την διπλωματία, την καλή γειτονία που διδάξαμε πώς χτίζεται μέσα από τις τριμερείς, τετραμερείς, πολυμερείς συμμαχίες που έχουμε χτίσει, θεωρώ πως θωρακίσαμε αρκετά την Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορεί από θέση ισχύως να διαπραγματεύεται μια λύση που να είναι λειτουργική και συνεπώς βιώσιμη, αλλά και να συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που θα διασφαλίζει όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους, αλλά και τους Τουρκοκύπριους, συμβάλλοντας έτσι στην επικράτηση της ειρήνης, αλλά και της προκοπής του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Όπως καλά ξέρεις, ένας δεύτερος λόγος της σημερινής παρουσίας είναι και η εμπράκτως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ελληνισμό, προς τον ελλαδικό ελληνισμό, με την θεμελίωση των οικισμών, των κοινωνικών κατοικιών στο Μάτι. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι μια απλή ένδειξη, γιατί πολλαπλάσια ήταν και κατά τον ίδιο τρόπο και η αλληλεγγύη της Ελλάδος προς την Κύπρο, είτε με θυσίες, με αίμα, είτε και με υλικές ενέργειες που στήριξαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά λέγοντας, θέλω να πω ένα. Θα συνεχίσω να είμαι ένας Έλληνας που αγωνιά για την τύχη της Κύπρου μας, για την τύχη της Ελλάδας μας. Θα είμαι παρόν, όχι στην εξουσία, αλλά στους όποιους αγώνες
κληθούμε να αναλάβουμε. Σας ευχαριστώ.